36 χρόνια ολοκληρώθηκαν την Τρίτη από την πυρηνική καταστροφή στο Τσέρνομπιλ. Ταυτόχρονα, η χρήση πυρηνικών όπλων μαζικής καταστροφής είναι ίσως ο μεγαλύτερος από τους κινδύνους που ενέχει η σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. Αποτελούν τα πυρηνικά όπλα πραγματικά το μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει η ανθρωπότητα? Εάν ναι, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη και τους κινδύνους της χρήσης πυρηνικής ενέργειας? Αυτά και άλλα ερωτήματα θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε σήμερα. Μαζί μας στο στούντιο του Review είναι ο δημοσιογράφος του Zoogle.gr, Χρήστος Μαζάνης. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Ιρένα. Και εγώ ήθελα να πω το εξής. Η σημερινή εκπομπή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι η πυρηνική απειλή το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονη. Κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το περίμενε. Υπάρχει ανησυχία και αυτό είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να πάρει απαντήσεις. Ήδη σήμερα πάλι είχαμε στο τραπέζι το θέμα των πυρηνικών. Από τον πρόεδρο της Ρωσίας είπε συγκεκριμένα ότι όποιος παρέμβει στον πόλεμο της Ουκρανίας θα έχει απάντηση. Ακούγεται λοιπόν όλο και πιο έντονα. Νομίζω ότι ο καλεσμένος που είναι μαζί μας σήμερα είναι ο κατάλληλος να μας απαντήσει το τι θα συμβεί τελικά και στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Αν πατηθεί το κουμπί από εκεί, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Μαζί μας μέσω Skype είναι ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα, κύριε Λιόλιο. Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ναι, κύριε καθηγητά. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία που υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι πράγματι ο κόσμος έχει μπει σε μια νέα ψυχροπολεμική εποχή. Το πάλε ποτέ σιδηρούν παραπέτασμα αντικαθίσταται από ένα πυρηνικό παραπέτασμα. Δεν θα είναι πλέον η ίδια η κατάσταση και οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή επικαλείται και αναφέρεται συχνά στο πυρηνικό της οπλοστάσιο, κάτι που δεν συνέβαινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια, πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζετε και προβάλλετε το θέμα του ενδεχόμενου πυρηνικού πολέμου, τουλάχιστον του πυρηνικού ατυχήματος, γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί αντί για ένα πυρηνικό πόλεμο, να ενημερωθούν έτσι οι Έλληνες πολίτες και να δουν τις πραγματικές διαστάσεις του κινδύνου, αν υπάρχει και όπου υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσουμε από την πυρηνική ενέργεια. Έχει γίνει πολλής λόγος τελευταίες μέρες για το Τσέρνομπιλ λόγω για τις ολοκλήρωσης 36 χρόνων από την ημέρα της έκρηξης. Ειδικά μετά το ατόπιμο του γαλλικού πρακτορείου σχετικά με το θέμα. Ποια είναι πραγματικά η κατάσταση εξ όσων γνωρίζετε εσείς ως ειδικός? Κοιτάξτε, από τις αναφορές που έγιναν από τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που επισκέφτηκε την περιοχή, λόγω των διαφόρων στρατιωτικών δραστηριοτήτων που υπήρχαν εκεί, όπως παράδειγμα τα ορίγματα που έγιναν ή οι μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού και μαχητών, γνωρίζουμε ότι υπήρξε μια μικρή αύξηση του επίπεδου της ραδιενέργειας στην περιοχή, η οποία όμως δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να προκαλέσει ένα μεγάλο κίνδυνο ή να προκαλέσει μέτρα ασφαλείας στην περιοχή και πολύ περισσότερο μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα. Πράγματι, κάθε περιοχή που έχει επιμολυνθεί από την ραδιενέργεια που επικάθισε στο παρελθόν, μετά το ραδιολογικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, κάθε τέτοια περιοχή, όταν δεχτεί μια γενική αναταραχή του εδάφους από τις δραστηριότητες που υπήρξαν, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε επί των επάλξεων, παρατηρούμε, η Ελλάδα μετράει συνεχώς, έχουμε πολύ σοβαρούς επιστημονικούς οργανισμούς, έχουμε το Δημόκρητο, έχουμε την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τα πανεπιστήμια, μετρούν κάθε ραδιενέργεια, κάθε αύξηση της ραδιενέργειας. Το παραμικρό ίχνος θα γίνει αντιληπτό. Μέχρι τώρα οι φορείς αυτοί δεν έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο. Ναι. Κύριε καθηγητά, ας δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτούς που μας βλέπουν, διότι εάν η Ρωσία απειλεί, και απειλεί, είναι μια πραγματικότητα ότι απειλεί, πατηθεί το κουμπί. Καταρχάς, σας ρωτάμε ευθέως, τι όπλα θα χρησιμοποιήσει εάν γίνει κάποια επίθεση στην Ουκρανία, τι ζημιά κάνουν αυτά τα όπλα, τι θα χτυπήσει, ποιους στόχους θα χτυπήσει. Αρχίζω με αυτά τα ερωτήματα, διότι στη συνέχεια θέλω να δούμε λίγο και τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ακούμε αύριο το πρωί ότι η Ρωσία χτύπησε με πυρηνικά είτε ένα εργοστάσιο, με βόμβα είτε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, είτε χτύπησε με πυρηνικό όπλο την Ουκρανία. Τι θα συμβεί και στην Ελλάδα,
Αν υπάρχει κάποιος στρατιωτικός συναγερμός, ποιοι αναλαμβάνουν, τι θα πούμε στον κόσμο, να απαντήσουμε και στις ανησυχίες των πολιτών. Και ξέρω ότι έχετε κάνει προσομοιώσεις, οι οποίες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές τις προσομοιώσεις που έχετε κάνει. Και νομίζω ότι πρέπει να τις δει ο κόσμος για να πάρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Σας ακούμε. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Όπως σας είπα, όλα αυτά τα συστήματα που θα δείτε θα τα χρησιμοποιούμε και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση των αξιωματικών και στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων επίσης. Θα τα δείξουμε από την αρχή. Θα πάμε τώρα στην οθόνη μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε σε έναν δορυφορικό χάρτη και στη συνέχεια θα σας δείξω τα επίμαχα σημεία στα οποία μπορεί να γίνουν χτυπήματα πυρηνικά από τη Ρωσία. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα έναν χάρτη προσομοίωσης πυρηνικών χτυπημάτων και ξεκινάμε λέγοντας στους ακροατές σας ότι η κρίσιμη περιοχή είναι το κοσμοδρόμιο του Πλιεσέτσκ, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Φινλανδία. Και σας το λέω αυτό διότι έχω ανησυχήσει ιδιαίτερα από την πρόθεση της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, διότι αυτόματα θα κινδυνέψει το κοσμοδρόμιο του Πλιεσέτσκ στον Αρχάγγελο της Ρωσίας, από όπου εκτοξεύονται οι διυπηρωτικοί πύραυλοι της Ρωσίας. Και μάλιστα, πολύ περισσότερο, ο τελευταίος διυπηρωτικός πύραυλος που δοκιμάστηκε, ο Σατανάς 2, όπως χαϊδευτικά ας πούμε, τον λέει το ΝΑΤΟ, εκτοξεύτηκε από αυτήν εδώ την περιοχή που βλέπετε τώρα. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στη Φινλανδία, είναι περίπου 500 χιλιόμετρα από τα σύνορά της. Κατά συνέπεια, αυτό το σημείο εκτόξευσης κινδυνεύει, το κοσμοδρόμιο κινδυνεύει από νατοϊκή αντιβαλιστική ασπίδα που μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό το σημείο, μπορούμε να πούμε ότι μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές που θα χτυπηθούν σε περίπτωση Ρώσο-Νατοϊκού πολέμου, που θα μετατραπεί σε πυρηνικό πόλεμο ασφαλώς, δεν είναι η ίδια η Ουκρανία που βλέπουμε εδώ. Διότι η Ουκρανία δεν έχει κάποιον κρίσιμο στόχο να καταστραφεί με πυρηνικά όπλα. Με τα πυρηνικά όπλα καταστρέφουμε στόχους μεγάλης αξίας ή πυρηνικές βάσεις οι οποίες μπορούν να εκτοξεύσουν πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε καθηγητά. Άρα εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος να χτυπήσει η Ρωσία με πυρηνικά στην Ουκρανία. Αλλά μιλάτε για μια εμπλοκή με πυρηνικά μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας στρατηγικός λόγος. Είναι απολύτως παράλογο να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία εναντίον μιας χώρας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τη Ρωσία, ακόμη και αν έχει τα συμβατικά όπλα του ΝΑΤΟ που του δίνουν αυτή την ικανότητα να μάχεται ακόμη και να αντιστέκεται. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ή καλύτερα η Ρωσία θα χτυπήσει με πυρηνικά όπλα μόνο αν η ίδια κινδυνεύσει και θα κινδυνεύσει αν υπάρξει πόλεμος ρωσο-νατοϊκός. Ένας επίσημα κηρυγμένος πόλεμος που σημαίνει ότι μια νατοϊκή χώρα θα χτυπήσει τη Ρωσία ή θα χτυπηθεί από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ο ρωσο-νατοϊκός πόλεμος που θα μετατραπεί σε πυρηνικό. Εάν θέλετε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα κινδυνεύσει η Ελλάδα, το πρώτο σημείο που θα χτυπηθεί είναι μια από τις κοντινότερες πυρηνικές βάσεις που υπάρχουν στη Ρωσία. Είναι η βάση του Ινσερλίκ, την οποία βλέπουμε τώρα εδώ. Μπορούμε να πάμε με το δορυφόρο και προσομοιώνουμε τώρα χτύπημα με έναν πύραυλο σαν και αυτόν που δοκιμάστηκε πρόσφατα, της ίδιας περίπου ισχύως, με 18.000 χιλιόμετρα περίπου. Τι πύραυλος πείτε το. Είναι ο πύραυλος Σατανάς 2, όπως έχουμε πει, που μπορεί και φέρει κεφαλές MIRV μέχρι και 10. MIRV θα πει, επιτρέψτε μου τον όρο, θα το μεταφράσω, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles. Θα πει πολλαπλές κεφαλές οι οποίες μπορούν να κατευθυνθούν με τελείως ανεξάρτητο τρόπο. Ένα πυρηνικό όπλο, ξέρετε, έχει μια πυρηνική κεφαλή, η οποία μπορεί να φέρει πολλές επιμέρους θερμοπυρηνικές κεφαλές, βόμβες υδρογόνου, οι οποίες οδεύουν μετά την επανείσοδο του βαλιστικού πυράβλου προς διάφορες περιοχές. Τι θα συμβεί λοιπόν αν χτυπηθεί η Τουρκία η βάση του Ινσερλίκ, την οποία θα δούμε τώρα με ένα και τέτοιο. Και γιατί να χτυπήσουν εκεί, εξηγήστε γιατί να χτυπήσουν στο σενάριο το καταστροφικό, ας το πούμε, να χτυπήσουν στη βάση του Ινσερλίκ, για ποιο λόγο. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια πυρηνική βάση. Η βάση του Ινσερλίκ δεν είναι τουρκική πυρηνική βάση, είναι νατοϊκή πυρηνική βάση. Βλέπουμε τώρα τι θα συμβεί αν χτυπηθεί και μπορούμε να το δούμε καλύτερα πιο παραστατικά αν βάλουμε και το δορυφόρο. Βλέπουμε λοιπόν στα Άδανα, στο Ινσερλίκ, την πυρηνική βάση, βλέπετε εδώ. Βλέπετε το πορτοκαλί, είναι το Fireball Radius, είναι η ακτίνα της πύρηνης σφαίρας. Περίπου ένα
1150 μέτρα, 1,15 χιλιόμετρα, οτιδήποτε υπάρχει εντός αυτής της ακτίνας θα μετατραπεί σε κατάσταση πλάσματος. Οι θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν εδώ θα είναι εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου και θα κάνουν τα πάντα σε αυτήν εδώ την απόσταση. Εάν πάμε πιο έξω, θα δούμε τις εξής ζώνες. Αρχικά βλέπουμε μία ζώνη 20 PSI, στην οποία δεν θα επιβιώσει κανένα κτίριο. Δεν είναι πολύ μεγάλη, ξέρετε, είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Θα σας αποδείξω τώρα, μέσω αυτής της παρουσίασης, ότι τελικά πυρηνικά όπλα όπως ο περιβόητος ισχυρότερος πύραυλος της Ρωσίας δεν μπορούν να καταστρέψουν μια χώρα με ένα μόνο χτύπημα. Δείτε λοιπόν τη ζώνη που θα έχουμε 20 PSI, είναι μια υπερπίεση που θα καταστρέψει όλα τα κτίρια. Και ας δούμε λίγο και την περιοχή της ακτινοβολίας 500 ρεμ, όπου περίπου έχουμε μια ακτίνα 2,5 χιλιόμετρα και εντός της ακτίνας αυτής περίπου θα υπάρξει μια δόση 500 ρεμ, αν σκεφτεί κανείς ότι στα 2.000 ρεμ έχουμε με το γραμμικό μοντέλο σίγουρη καρκινογένεση. Ας πούμε λοιπόν ένα ποσοστό καρκινογένεσης εδώ στα επόμενα χρόνια της ζωής τους, γύρω στο 25%. Βλέπουμε και μια μεγαλύτερη ζώνη, καθώς κινούμαστε, θα ανοίξω περισσότερο το χάρτη για να το δείτε. Βλέπετε και μια μεγαλύτερη ζώνη, η οποία δείχνει στην πραγματικότητα και τα όρια της καταστροφής. Δηλαδή πάνω από μερικά χιλιόμετρα, αν ανοίξω και άλλο το χάρτη, θα δείτε ότι δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα η Ελλάδα από ένα πλήγμα με διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο, τον ισχυρότερο που έχει η Ρωσία, δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα η Ελλάδα. Ίσως, ναι, η ραδιενέργεια που θα, υπάρξει όμως... Μιλάμε για το νέφος, το ραδιενεργό νέφος. Ναι. Αν η έκρηξη είναι εναέρια και δεν χτυπήσει στο έδαφος, δεν έχουμε ένα κρουσιφλεγές βλήμα, εάν δεν έχουμε έκρηξη στο έδαφος, τότε η ραδιενέργεια θα είναι ελάχιστη, ξέρετε. Γιατί όταν βλέπετε ένα ραδιενεργό νέφος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα υλικά του εδάφους, τα οποία έχουν εμπλακεί μέσα στην πύρινη σφαίρα που σας έδειξα προηγουμένως, στην ακτίνα 1,15 χιλιόμετρα, και αυτά στη συνέχεια, αφού μετατρέπονται σε θερμές αέριες μάζες μεγάλης πυκνότητας και πίεσης, ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα. Εάν το ύψος της έκρηξης είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα ας πούμε, βλέπετε ότι η πύρινη σφαίρα δεν θα αγγίξει το έδαφος στην Τουρκία και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ελάχιστο ραδιενεργό νέφος, ασήμαντο ίσως για περιοχές όπως είναι η Ελλάδα. Αν γίνει η έκρηξη στον αέρα, να φανταστώ ότι κάποιος πύραυλος από την άλλη πλευρά θα έχει χτυπήσει το συγκεκριμένο πύραυλο της Ρωσίας, οπότε θα γίνει έκρηξη στον αέρα. Κοιτάξτε, στα πυρηνικά όπλα φροντίζουμε πάντα η έκρηξη, αυτή που κάνουν ανάλυση στόχων, η έκρηξη να γίνεται στο σωστό ύψος ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, υπάρχει πλάνη ότι στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι εξεράγει η πυρηνική βόμβα, η πρώτη ουρανίου και η άλλη πλουτονίου, στο έδαφος. Όχι. Ήταν σε ύψος πάνω από 500 μέτρα. Το ραδιενεργό νέφος ήταν ελάχιστο. Είναι μεγάλη πλάνη να πιστεύουν ότι αυτά τα νέφη που βλέπουν, τα μανιτάρια, υπήρξαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Δεν υπήρξαν. Η ραδιενέργεια από το ραδιενεργό νέφος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι ήταν ελάχιστη. Και μάλιστα είχαμε λευχαιμίες, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από πάρα πολύ καιρό, κάποιες λευχαιμίες και όχι μεγάλη καρκινογένεση. Αυτή είναι πιο κοντινή βάση, ναι, κύριε καθηγητά, που στο σενάριο, στο κακό σενάριο, γιατί υπάρχει και το καλό σενάριο. Πιο κοντινή βάση στην Ελλάδα που θα μπορούσε να χτυπηθεί εδώ. Ναι. Όχι, υπάρχει και άλλη βάση. Αυτή θα την καταργήσω τώρα για να πάμε στο επόμενο χτύπημα. Ναι. Η επόμενη περιοχή, θα διαλέξουμε ένα άλλο στόχο εδώ, είναι η βάση του Αβιάνο στην Ιταλία, την οποία τώρα θα στοχεύσουμε με το πρόγραμμα της προσομοίωσης. Και θα δείτε ότι και αυτή η περιοχή στην Ιταλία, έχει μια πυρηνική βάση εδώ, με πυρηνικά όπλα, και αυτή θα χτυπηθεί. Επαναλαμβάνω ότι στον πυρηνικό πόλεμο φροντίζουμε πάντα να χρησιμοποιούμε το δόγμα use it or lose it. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα άμεσα, απλούστατα είναι στοχευμένα από άλλους πυρηνικούς πυράβλους που θα τα καταστρέψουν πριν την εκτόξευσή τους. Αν θέλετε, ανοίξτε λίγο το χάρτη για να δει ο κόσμος ακριβώς πόσο μακριά από τη χώρα είναι η βάση του στο Αβιάνο. Βεβαίως, τώρα θα σας δείξω και πάλι, να ανοίξουμε το χάρτη λίγο για να το δείτε. Ναι. Βλέπετε, για να δούμε λίγο από τη χώρα πόσο μακριά είναι αυτή η βάση. Εδώ και βλέπετε ότι έχει κάποια απόσταση από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν σας διαβεβαιώνω ότι ένας βαλιστικός πυρηνικός πύραυλος που θα χτυπήσει αυτή την περιοχή θα προκαλέσει τις καταστροφές που θα δείτε τώρα, αλλά η Ελλάδα δεν θα κινδυνέψει ιδιαίτερα.
Ξέρω, ναι, υπάρχει μια χολιγουδιανή διάσταση στα πυρηνικά όπλα. Όμως 20 χρόνια τα μελετώ. Για μας είναι μηχανήματα, είναι συσκευές. Είναι μηχανισμοί τους οποίους γνωρίζουμε καλά. Δεν μπορεί ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος να καταστρέψει τον πλανήτη και πολύ περισσότερο μια χώρα. Αυτό, αυτό άρα, πρέπει να το δούμε. Κύριε καθηγητά, εάν καταλάβαμε καλά, οι στόχοι, οι νατοικοί που θα μπορούσαν να πληγούν με πυρηνικά όπλα από τη Ρωσία, οι κοντινότεροι, είναι στην Ιταλία και στην Τουρκία. Ωστόσο, ναι, οι επιπτώσεις από την, αφότου πληγούν αυτοί οι στόχοι σε αυτό το χειρότερο σενάριο, δεν θα είναι τέτοιοι που θα χρειαζόταν να ανησυχήσει η Ελλάδα. Κατάλαβα σωστά? Η Ελλάδα θα... Ναι, όσον αφορά το πυρηνικό χτύπημα, να πούμε, το βλέπουμε και εδώ, ότι έχουμε οστικό κύμα, δηλαδή υπερπίεση που καταστρέφει κτίρια και ανθρώπους, έχουμε θερμικό κύμα και έχουμε την πρώτη ροή της ακτινοβολίας, που είναι νετρόνια και ακτίνες γάμα. Αυτές, οστικό κύμα, θερμικό κύμα και ακτίνες γάμα και νετρόνια, δεν θα επηρεάσουν καθόλου μα καθόλου την Ελλάδα. Ναι, το αυτό μετά. Που ανησυχεί συνεπώς... μόνο. Παρακαλώ. Αυτό που ανησυχεί τους ανθρώπους είναι το ραδιενεργό νέφος, μήπως δηλαδή υπάρξει αυτό το ραδιενεργό μανιτάρι, το οποίο στη συνέχεια μπορεί με την κίνηση των αερίων μαζών να φτάσει και στην Ελλάδα. Ναι, αυτός είναι ο κίνδυνος, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στρατηγικά στα πυρηνικά όπλα δεν είναι το πυρηνικό μανιτάρι, ξέρετε. Είναι το θερμικό, οστικό και το πρώτο κύμα της άμεσης ακτινοβολίας των ακτίνων γάμα που καίνε και προκαλούν καταστροφές. Κατά συνέπεια, ναι, το νέφος όμως, κύριε καθηγητά, ναι. Από το νέφος, πλέον το νέφος, τη χρήση των πυρηνικών όπλων, εξηγώντας, όπως κάνω και 20 χρόνια στρατιωτικές σχολές, ότι ένα πυρηνικό όπλο, αν δεν έχει πυρηνικό νέφος, αν δεν είναι δηλαδή έκρηξη στο έδαφος, ελάχιστες επιπτώσεις μπορεί να έχει σε απόσταση πάνω από 5-10 χιλιόμετρα σε άλλα μέρη. Παρακαλώ. Ναι. Στην περίπτωση. Ναι, Ιρένα. Για να μην πηγαίνουμε στα σενάρια καταστροφολογίας. Όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων και στην ευρύτερη περιοχή των πιθανών εκρήξεων, αλλά και στην Ελλάδα, αν καταλαβαίνω σωστά, μας λέτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος. Σωστά καταλαβαίνω? Αυτό που σας λέω, ναι, πολύ σωστά, αν έχουμε ένα περιορισμένο πυρηνικό πλήγμα σε αποστάσεις πολλών δεκάδων, εκατοντάδων ίσως χιλιόμετρων από την Ελλάδα, η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει, αλλά θα υπάρξει όμως μια μικρή αύξηση της ραδιενέργειας αν αέριες μάζες μεταφέρουν εδώ την ακτινοβολία, η οποία όμως δεν θα είναι και πάρα πολύ σημαντική ώστε να μας θέσει σε κατάσταση εκένωσης πληθυσμών. Ναι. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, ο πυρηνικός πόλεμος δεν αναμένεται να είναι με ένα μουνίρες πλήγμα, ένας πύραυλος εδώ και ένας εκεί. Εάν ξεκινήσει ένας πυρηνικός πόλεμος, το πυρηνικό δόγμα λέει ότι θα πρέπει στην πραγματικότητα ο πόλεμος αυτός να είναι γενικευμένος, δηλαδή αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα από τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις σε μεγάλες ποσότητες. Εξάλλου, γι' αυτό και είναι σε χιλιάδες, δεν θα υπήρχε λόγος, έτσι ώστε να καταστραφούν τα πυρηνικά όπλα των αντιπάλων. Εδώ τώρα παίζει και η αντιβαλιστική ασπίδα. Τα πυρηνικά όπλα έχουν δύο συνιστώσεις. Έχουν την εκτόξευσή τους, την χρήση τους και την καταστροφή τους, και έχουν όμως και την αναχέτηση και την εξοδοτέρωσή τους. Πάμε στην ασπίδα. Ολοκληρώστε με αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα σημαντικά για το σενάριο που κάνατε. Ολοκληρώστε με την ασπίδα. Ωραία. Θα μιλήσουμε μετά, αν θέλετε, για την αντιβαλιστική ασπίδα, που είναι ένας από τους λόγους, ναι, που επιτέθηκαν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς. Ωραία. Πριν πάμε στην ασπίδα, πρέπει να μας πείτε και για το πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία. Γιατί μας δείξατε στις προσομοιώσεις κάποιους στόχους που έχουν λοκάρει οι Ρώσοι για να χτυπήσουν αρχικά. Βεβαίως θα υπάρξει και απάντηση αν θα προλάβουν να φτάσουν αυτοί οι πύραυλοι εκεί. Να πάμε και στο χτύπημα στην Ουκρανία μέσα, να γίνει, ναι, κάποιο, βέβαια, χτύπημα σε πυρηνικά εργοστάσια που υπάρχουν εκεί. Βεβαίως, να δούμε το πυρηνικό εργοστάσιο στην πραγματικότητα. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω αυτή τη στιγμή, ναι, είναι το πυρηνικό εργοστάσιο που έχετε βγάλει. Αυτά που έχετε βγάλει εσείς στα σενάρια για το πυρηνικό, βεβαίως, για χτυπήματα στην Ουκρανία. Δείτε λίγο τώρα. Καταρχήν να πάμε λίγο στο μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο. Βλέπετε τώρα το δορυφόρο, τον οποίο θα περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια, όπου βλέπετε, ναι, 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες. 1, 2, 3, 6. Εδώ είναι ήταν και παραμένει το πιο κρίσιμο σημείο. Μια περιοχή που μπορεί να δεχτεί ένα συμβατικό πλήγμα με ένα πυραυλικό σύστημα και να καταστραφεί, να γίνει δολιοφθορά ή ένα ατύχημα λόγω της αδυναμίας του προσωπικού να τηρήσει τα μέτρα ασφαλείας. Εάν λοιπόν συμβεί ένα πυρηνικό ατύχημα εδώ, δεν μιλώ για πυρηνική επίθεση, επιτρέψτε μου να πω, είναι τελείως ανόητο
για τους διαχειριστές πυρηνικών όπλων να χτυπήσουν με ένα πυρηνικό όπλο, ένα πυρηνικό αντιδραστήρα, όταν δεν γίνεται πυρηνικός πόλεμος. Ιδαλλιώς είναι από τα κρίσιμα σημεία που χτυπάνε με πυρηνικούς πυράβλους, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστεί το αποτέλεσμα. Επιστρέφω λοιπόν στο πιο πιθανό σενάριο, που είναι η καταστροφή ενός ή περισσότερων πυρηνικών αντιδραστήρων του εργοστασίου αυτού με έναν συμβατικό πύραυλο, όπως αυτούς που χρησιμοποιούνται τώρα, όπως ο Ισκάντερ ή ακόμα και με τον πύραυλο Κινζάλ, τους υπερηχητικούς πυράβλους αυτούς. Τι θα συμβεί? Θα έχουμε στην πραγματικότητα ένα μεγάλο ραδιολογικό ατύχημα και θα οριστούν έτσι δύο ζώνες ασφαλείας. Είναι η ζώνη των 10 μιλίων. Αυτό κάνουμε, ξέρετε, στην περίπτωση των ατυχημάτων. Θέλω να σας δείξω αυτή τη ζώνη τώρα. Είναι η ζώνη των 10 μιλίων, εντός της οποίας αναμένεται ο πληθυσμός να πάρει πολύ ψηλές δόσεις και έτσι έχουμε εκένωση πληθυσμών. Αυτή η περιοχή πρέπει άμεσα να εκενωθεί όταν χτυπηθεί το μεγάλο αυτό πυρηνικό εργοστάσιο με ένα πύραυλο, με ένα σημαντικό όπλο. Ομοίως, ορίζουμε στην πυρηνική ασφάλεια την ακτίνα των 50 μιλίων που βλέπετε τώρα, εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Δεν θα εκενωθεί όμως αυτή η περιοχή. Για να καταλάβετε πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα σε περίπτωση συμβατικής επίθεσης, θα τον ανοίξω και θα μετρήσω την απόσταση αυτής της περιοχής από την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας δείξω την απόσταση και θα δείτε ότι έχουμε μία απόσταση η οποία περίπου είναι στα 1000 χιλιόμετρα. Ραδιενεργό νεφος θα φτάσει όμως, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά ή όχι? Ελάχιστο. Βλέπετε, όπως σας είπα, όρισα δύο ζώνες. Μία ζώνη άμεσης εκένωσης πληθυσμού και μία στην ζώνη λήψης μέτρων ασφαλείας. Η Ελλάδα θα μετρήσει στη χειρότερη περίπτωση εδώ ραδιενέργεια επίπεδου Τσερνόμπιλ. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που χτυπηθεί αυτό το εργοστάσιο, η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει άμεσα, αλλά ξέρετε... Ναι, αλλά πάμε για δεύτερο Τσέρνομπιλ, άμα χτυπηθεί. Ναι, στη ραδιολογική δεν ήταν λίγο αυτό που είχε γίνει όμως με το Τσέρνομπιλ στη χώρα? Δεν ήταν και πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Ελλάδα στην περίοδο του Τσέρνομπιλ, να σας θυμίσω ότι ούτε ιόδιο μοιράστηκε, ούτε εκενώθηκε ο πληθυσμός. Ήταν ένα σοβαρό πυρηνικό ατύχημα. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, επιβαρύνθηκαν με κάποιες δόσεις ραδιενέργειας. Όμως δεν φτάσαμε σε κατάσταση ασφάλειας που να προκαλέσει εκένωση πληθυσμών. Αυτό βέβαια είναι θέμα αξιολόγηση το πόσο σοβαρό ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση, να πούμε ότι στην χειρότερη περίπτωση θα έχουμε ένα νέο Τσερνόμπιλ. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μιλούμε για μια Χιροσίμα ή ένα Ναγκασάκι. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Είναι όμως ένα άλλο στόχος μέσα στην Ουκρανία, άλλο εργοστάσιο το οποίο μας απασχολεί. Πάμε στο Τσερνόμπιλ. Το ίδιο το Τσερνόμπιλ. Ναι. Το ίδιο το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ. Που είναι και πιο ψηλά από ό,τι βλέπετε στο χάρτη. Πιο μακριά από το άλλο που μας δείξατε. Ναι, αλλά συγκρίσιμες οι αποστάσεις πάλι με την Ελλάδα, το Τσερνόμπιλ, στα 1000 χιλιόμετρα, ίσως λίγο παραπάνω, μπορούμε να το δούμε βέβαια. Εδώ βλέπετε τη Σαρκοφάγο, βλέπετε την περιοχή στο Τσερνόμπιλ, στην δορυφορική εικόνα, η οποία έχει μολυνθεί από την διαρροή ραδιενέργειας και γύρω σε αυτή την περιοχή υπήρξε στρατιωτική δραστηριότητα, η οποία προκάλεσε επανεώρηση, resuspension όπως ονομάζεται στην ραδιολογική ασφάλεια, επανεώρηση των ραδιολογικών ουσιών, οι οποίες είχαν επικαθίσει με το πέρασμα του χρόνου στην πρώτη φάση του ατυχήματος και με το πέρασμα του χρόνου, αφού επικάθισαν, στη συνέχεια πέρασαν στο υπέδαφος. Όλο αυτό με τις στρατιωτικές δραστηριότητες που υπήρχαν εκεί ανέβηκε και πάλι στην ατμόσφαιρα σε κάποιο βαθμό και ανέβασε τα επίπεδα της ακτινοβολίας, της πυρηνικής ακτινοβολίας, της ραδιενέργειας. Όχι όμως σε βαθμό που θα προκαλέσει κίνδυνο γενικότερο στην Ουκρανία. Βέβαια, να τονίσω ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που πήγαν εκεί θα έχουν πάντοτε μαζί τους την πυρηνική κατάρα. Τον φόβο δηλαδή ότι ακτινοβολήθηκαν με υψηλές δόσεις και επειδή ο ακτινοπροκλητός καρκίνος είναι στοχαστικό φαινόμενο, δηλαδή μπορεί να προκύψει, μπορεί και όχι, είμαι σίγουρος ότι μέχρι το τέλος της ζωής τους θα σκέφτονται και θα ανησυχούν αν πάθουν καρκίνο από την ακτινοβολία που υπήρχε εκεί. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο της πυρηνικής ασφάλειας. Το βλέπουμε στα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Κάθε καρκινοπαθής έχει στην άκρη του μυαλού του ότι ίσως προκλήθηκε από το Τσερνόμπιλ ή από κάποια μορφή πυρηνικής ακτινοβολίας. Μάλιστα. Να συνεχίσω, αν θέλετε, να μιλήσουμε και για άλλες στρατηγικές περιοχές. Αν θέλετε, λόγω χρόνου, να πάμε και σε άλλα ερωτήματα, εάν το επιτρέπετε. Στη διάθεση σας. Κύριε Λόλιο, παρατηρούμε το εξής παράδοξο φαινόμενο σε χώρες όπως Γαλλία και Γερμανία.
εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές για το περιβάλλον, κλείνοντας σταδιακά την πυρηνικά τους εργοστάσια. Και αυτό παρά τις βαριές συνέπειες στην οικονομία που έχουν λόγω της εξάρτησης σε κάποιο βαθμό από το ρωσικό αέριο. Αλλά ταυτόχρονα, την ίδια ώρα δηλαδή, επενδύουν στην κατασκευή και στην εμπορία πυρηνικών όπλων. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Εργοστασίων, ίσως. Φυσικά, μιλάτε για τα πυρηνικά ενώ κλείνουν τα πυρηνικά εργοστάσια, κατασκευάζουν και πουλάνε πυρηνικά όπλα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Μιλάτε για τις χώρες της Ευρώπης? Ναι. Οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από τη Γαλλία, δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Η μοναδική χώρα η οποία έχει πυρηνικά όπλα είναι η Γαλλία. Φαντάζομαι να αναφέρεστε γενικότερα και στα πυρηνικά εργοστάσια. Η πώληση των πυρηνικών όπλων είναι παράνομη, δεν υπάρχει διεθνώς. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Να μείνουμε λίγο στο θέμα που πολύ σωστά το θέτετε. Θέτετε το θέμα της υποκρισίας, αν θέλετε, ενώ μιλούν για οικολογία. Στην πραγματικότητα αναπτύσσουν πυρηνικά εργοστάσια, κατασκευάζουν και κάποια από αυτές, όπως η Γαλλία, αναπτύσσει και πυρηνικά όπλα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διεθνής υποκρισία όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Τα πυρηνικά εργοστάσια είναι απαραίτητα. Χωρίς αυτά, υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Η Ουκρανία έχει πάνω από το 50% της ενέργειάς της από πυρηνικά εργοστάσια. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ουγγαρία. Το ίδιο συμβαίνει και με την Τουρκία σύντομα, με τα 3 ρωσικής κατασκευής πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία θα δώσουν πάνω από το 30% της ενέργειας της Τουρκίας. Είναι αλήθεια ότι οι πιο οικολογικά ευαίσθητες χώρες έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά, διότι μάλλον υποκριτικά μερικές φορές μιλούμε για οικολογικές ευαισθησίες στην Ελλάδα και με τον τρόπο αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε σκέψη κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι εδώ, θα παραμείνουν και βέβαια επιτρέψτε μου να κάνω και μια ευχή στο μέλλον, επειδή δουλεύουμε σε θερμοπυρηνικούς αντιδραστήρες, έχω επιστημονικές εργασίες στην θερμοπυρηνική φυσική. Ξέρω ότι η σύνδεξη είναι το μέλλον. Ένας θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας σύνδεξης, πυρηνικός αντιδραστήρας χωρίς πυρηνικά απόβλητα, είναι στην επόμενη 50 ετία είναι κάτι που θα σώσει τον πλανήτη. Και άρα λοιπόν να μην δαιμονοποιούμε γενικά την πυρηνική ενέργεια. Την πρωτόγονη παλιά πυρηνική ενέργεια των εργοστασίων σχάσης, ναι. Αλλά τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια έχουν μέλλον και μπορεί να σώσουν τον πλανήτη. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα ακόμα από αναγνώστες. Δεν είπαμε το τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα, εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρξει ένας τέτοιος, αν υπάρξει, είπαμε, το καταστροφικό σενάριο, ένας τέτοιος πόλεμος, τι γίνεται στην Ελλάδα, ποιος θα ενημερώσει τον κόσμο? Το ακούμε από τα διεθνή πρακτόρια. Ξαφνικά η Ρωσία πάτησε το κουμπί. Ο κόσμος θέλει κάποιες απαντήσεις. Ποιος θα τον ενημερώσει? Τι θα συμβεί? Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, δεσμεύεται από τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες να κάνει αυτά που θα κάνει η Συμμαχία. Δηλαδή, η Ελλάδα θα επιτεθεί και θα αμυνθεί αντίστοιχα με τους εξής τρόπους. Καταρχήν, εάν υπάρξει πυρηνική επίθεση, γιατί όπως σας είπα, σε περίπτωση συμβατικού ρωσονατοϊκού πολέμου είναι αδύνατο να μην γίνει πυρηνικός πόλεμος. Μου φαίνεται πάρα πολύ απίστευτο αυτό. Γιατί όπως σας είπα, η Ρωσία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα θα συμμετάσχει στις επιθετικές αυτές δραστηριότητες και στις αμυντικές παράλληλες. Στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι, δημοσίως δεν υπάρχουν πυρηνικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ ουσιαστικά. Τουλάχιστον αυτό υπάρχει στη δημοσιότητα. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, δεν αναμένεται να δεχτεί πυρηνική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όμως η Ελλάδα είναι μέρος της αντιβαλιστικής ασπίδας. Δηλαδή, με τους αναχαιτιστές Patriot που διαθέτει και τους S-300, μπορεί να αναχαιτήσει και να εξουδετερώσει τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας, που μπορούν να εκτοξευτούν εναντίον της βάσης του Αβιάνο, εναντίον της βάσης του Ινσερλίκ, εναντίον του Βελγίου και άλλων κρίσιμων στόχων. Γι' αυτό λοιπόν η αντιβαλιστική ασπίδα και όπου υπάρχουν Patriot είναι ένας λογικός στόχος των Ρώσων, ο οποίος πρέπει να καταστραφεί, προκειμένου έτσι να διασφαλιστεί ότι οι δικοί τους πυρηνικοί πυράβλοι δεν θα αναχαιτιστούν. Ναι, το εσωτερικό πρωτόκολλο. Είναι το συνήθες διπλό. Αφενός μεν τα στρατιωτικά θέματα θα τα διαχειριστούν τα γενικά επιτελεία, θα υπάρξει επιστράτευση, θα υπάρξει για παράδειγμα μια διαδικασία που προβλέπεται σε περίοδο πολέμου και θα υπάρξει και η πολιτική προστασία. Οι κοινότητες που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα θα κάνουν το παν για να μπορέσουν να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο ή να διαφυλάξουν την ασφάλεια των πολιτών, όπως ακριβώς κάνουν τώρα οι Ουκρανοί. Χρησιμοποιώντας δηλαδή καταφύγια. Ναι. Θα ανοίξουν καταφύγια στη χώρα, αυτό μας λέτε, θα ανοίξουν τα καταφύγια. Έχουμε καταφύγια εδώ στην Ελλάδα? Ένα από αυτά είναι το μετρό.
Είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση βομβαρδισμών ή πυρηνικού πολέμου, το μετρό είναι ένας χώρος όπου κανείς μπορεί να προφυλακτεί από το οστικό κύμα, το θερμικό κύμα και το πρώτο κύμα της ραδιενέργειας των ακτίνων γάμα και των νετρονίων. Σίγουρα όμως έχουμε και μερικά άλλα πυρηνικά καταφύγια, τα οποία δεν μπορούν βέβαια να εξυπηρετήσουν όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Οι άλλες χώρες έχουν μια πολύ καλή προετοιμασία. Η Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ό,τι προετοιμασία μπορεί να έχει μια χώρα που δεν είναι πυρηνική δύναμη και δεν αναμένεται να εμπλακεί σε πυρηνικό πόλεμο. Σίγουρα όμως τα γενικά επιτελεία έχουν το δικό τους πρόγραμμα, έχουν εκπαιδεύσει τους αξιωματικούς μας και εμείς βέβαια για τέτοια περίπτωση και μερικές από αυτές είναι και απόρριτες οι δραστηριότητες, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Και όσον αφορά η πολιτική προστασία, θα παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε χώρες τον προηγούμενο μήνα να μοιράζουν χάπια ιωδίου, όπως η Ρουμανία. Ναι, υπερβολές βέβαια, διότι τα χάπια ιωδίου, όπως σας είχα πει, τα παίρνουμε σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης ή πυρηνικού ατυχήματος, προκειμένου να μπλοκάρουν το ραδιενεργό ιώδιο 131, να μην συσσωρευτεί στο θηροειδή, δίνοντας σταθερό ιώδιο, το οποίο συσσωρεύεται και εξασκεί ανταγωνιστική δράση στο ραδιενεργό ισότοπο. Αυτές οι ποσότητες όμως είναι πολύ μεγάλες που μπορεί να πάρει κάποιος. Δεν είναι αυτά που κυκλοφορούν τα σκευάσματα ως συμπληρώματα διατροφής. Έχουν παρενέργειες, αν τα πάρει κανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς ιατρική συνταγή ή οδηγία. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να πάρουμε ταμπλέτες ιωδίου και ιδιαίτερα αυτών των μεγάλων ποσοτήτων. Ναι, δεν βλέπετε λοιπόν στη χώρα ποτέ να συμβαίνει αυτό, να χρειαστεί να πάρουμε ταμπλέτες ιωδίου, ούτε θα μπορούσε να εμπλακεί ποτέ η χώρα σε αυτόν τον πυρηνικό πόλεμο. Άρα βλέπετε την Ελλάδα κάπως καλύτερα σχετικά με άλλες χώρες, σωστά? Αφού η Ελλάδα δεν έχει πυρηνικές βάσεις και έχει μόνο αμυντικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ένας από τους πρώτους στόχους. Θα χτυπηθούν πρώτα τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ και όχι η Ελλάδα, η οποία έχει μόνο την αντιβαλιστική ασπίδα. Και όμως η αντιβαλιστική ασπίδα αποτελεί στόχο. Εξάλλου, με κάποιο τρόπο πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει στο ΝΑΤΟ ως αμυντική συνιστόσα. Και εμείς είμαστε κυρίως η αντιβαλιστική ασπίδα όσον αφορά τον πυρηνικό πόλεμο. Και στο χειρότερο σενάριο, για να ολοκληρώσω με αυτό, αν μου επιτρέπει η Ρένα, αν χτυπηθούν βάσεις, όπως μας είπατε πριν, σε χώρες γύρω από την Ελλάδα ή και γίνει και κάποιο πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία, αυτό που αναμένουμε είναι μία δόση ραδιενέργειας ή ένα δεύτερο Τσέρνομπιλ, εάν χτυπηθεί συγκεκριμένο εργοστάσιο. Άρα όχι κάτι παραπάνω από αυτό γενικότερα. Μια ξεκάθαρη απάντηση στον κόσμο θέλουμε να δώσουμε. Επιγραμματικά λοιπόν, αν χτυπηθεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, θα έχουμε επιπτώσεις επίπεδου Τσέρνομπιλ. Εάν έχουμε μέχρι εκεί, επίθεση, δεν βλέπετε κάτι παραπάνω. Ναι. Στη φάση αυτή, δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα εντός της Ουκρανίας εναντίον της Ουκρανίας. Νομίζω είναι υπερβολές αυτές που ακούγονται συχνά, ότι υπάρχει κίνδυνος κρίσης πυρηνικών όπλων. Δεν υπάρχει κανένας στρατηγικός λόγος. Για να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις. Ναι, πολύ καλά κάνετε και παρουσιάζετε τα σενάρια. Παρ' όλα αυτά όμως, να καθησυχάσουμε και τον κόσμο και να πούμε ότι πιστεύω ότι τελικά θα επικρατήσει σύνεση και λογική. Θα σταματήσει αυτή η τραγωδία αυτών των Ουκρανών για τους οποίους προσευχόμαστε ασφαλώς και αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες στιγμές που περνούν. Δεν ωφελεί όμως η ίδια η Ουκρανία να μιλάει τόσο συχνά για ενδεχόμενο πυρηνικών όπλων, διότι αυτό προκαλεί μια διέγερση γενικότερη του ΝΑΤΟ και βλέπουμε ότι χώρες όπως η Φινλανδία ανησυχούν για περίπτωση επίθεσης. Θα πρέπει να υπάρξει, να επικρατήσει μετριοπάθεια και σύνεση. Η τραγωδία αυτή πρέπει να σταματήσει και αφού διδάσκω τόσα χρόνια, 20 χρόνια όπλα μαζικής καταστροφής, σας διαβεβαιώνω ότι οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για ένα ατύχημα παρά για έναν πόλεμο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Κύριε καθηγητά, με τη δικαιολογία της ασφάλειας, οι χώρες εξαπλίζονται ολοένα και περισσότερο ως απάντηση στα πυρηνικά των άλλων. Αυτό βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν ατελείωτο πυρηνικό ανταγωνισμό και το να συσσωρεύονται στον πλανήτη όλο και περισσότερα πυρηνικά όπλα. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς ξέρετε βέβαια καλύτερα από εμάς. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι. Αυτό είναι λύση ή είναι ακόμα χειρότερος κίνδυνος? Και πέραν από τους θεσμούς τους οποίους και εσείς υπηρετείτε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι, ως ανθρωπότητα, ο μέσος άνθρωπος που λέμε, για να αποκλειστεί αυτός ο κίνδυνος? Το σοβαρότερο ερώτημα όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια του πλανήτη.
Δηλαδή, αν αυτό που ονομάζουμε nuclear proliferation, δηλαδή η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ωφελεί, έχουμε μια ισότητα κινδύνου ή όχι, ή πρέπει να έχει ένας, ή πρέπει να έχουν όλοι. Το επιχείρημα αυτό ακούγεται, ξέρετε, σε όλη την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Πολλές χώρες διαμαρτύρονται, ακόμη και η Τουρκία, γιατί να μην έχουμε και εμείς πυρηνικά όπλα, ώστε να υπάρχει μια ειρήνη, έτσι, ώστε κανείς να φοβάται τον γείτονά του. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι συνολική απαγόρευση και απόσυρση όλων των πυρηνικών. Δεν μπορεί να το έχουν 2-3. Ή θα το έχουν όλοι ή κανένας. Αυτό το επιχείρημα το λένε όλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε νέες πυρηνικές δυνάμεις, να έχουμε σχετικά πρόσφατα τελευταίως Ινδία και Πακιστάν, να έχουμε τη Βόρεια Κορέα. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούν και οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις ότι τα πυρηνικά όπλα δεν είναι η λύση. Βλέπετε ότι φτάσαμε πλέον η Ρωσία να απειλεί για τη χρήση πυρηνικών όπλων, και εγώ σας έδειξα σήμερα ότι ακόμη και να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα εναντίον μιας χώρας, δεν καταστρέφεται αυτή η χώρα. Απλά θα δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και τον χρήστη αυτών των πυρηνικών όπλων. Τα πυρηνικά όπλα είναι αποτρεπτικό μέσο. Δεν είναι επιθετικό. Κανείς λογικός άνθρωπος, κανένα λογικό κράτος δεν μπορεί να επιτεθεί με πυρηνικά όπλα σε μια χώρα που δεν έχει πυρηνικά όπλα και αν δεν δεχτεί επίθεση. Σας θυμίζω ότι ο MacArthur έχασε την ηγεσία στην περίοδο του πολέμου στην Κορέα, διότι είχε εισηγηθεί τη χρήση πυρηνικών όπλων, αφού αντιλήφθηκε ότι δεν τα βγάζε πέρα. Και βέβαια τον απέσυραν, του αφαίρεσαν την ηγεσία, γιατί είχε φτάσει σε αυτά τα όρια τρέλας, ενώ στρατηγικής τρέλας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάει κανείς τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον μιας χώρας που δεν έχει πυρηνικά. Και τελειώνοντας, να σας πω αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα στον έλεγχο όπλων και από το κέντρο έλεγχου όπλων που διευθύνω, είναι ότι υπήρξε δημόσια παραδοχή του Υπουργού Άμυνας της Αμερικής και εξωτερικών παράλληλα στην Ουκρανία, ότι πολλά, αρκετά από τα όπλα που πηγαίνουν στην Ουκρανία χάνονται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε όπλα υψηλής τεχνολογίας που δεν ξέρουμε πλέον σε ποια χέρια είναι. Και ανησυχώ ιδιαίτερα για τη νέα μορφή τρομοκρατίας στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και γενικότερα στον κόσμο, με υπερσύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα MAN-PANTS επομιζόμενα, με Javelin που τώρα καταστρέφουν τα τεθωρακισμένα και με UAV τα οποία μπορούν να μπαίνουν από το παράθυρο ακόμη και της Βουλής ή πολύ σημαντικών και κρίσιμων στόχων. Νέα μορφή τρομοκρατίας, έλεγχος στα όπλα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα κάθε πολέμου. Έχουμε μια εξάπλωση και μια διάχυση όπλων και τρομοκρατικών ενεργειών και συμμοριών στη συνέχεια. Ναι. Κύριε Λόλιον, θέλετε, ολοκληρώνοντας το ερώτημα, μπορείτε να μας πείτε τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, τα κράτη, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, ώστε να πάμε στην αποστρατικοποίηση, αν επιτρέπετε τον όρο, από πλευράς πυρηνικών όπλων, στην πλήρη απαγόρευση από όλα τα κράτη, τα Ηνωμένα Έθνη, οι λαοί. Ποιος μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο? Η τελευταία συνθήκη που μας είχε κάνει αισιόδοξους ήταν η λεγόμενη Comprehensive Test Ban Treaty, συνθήκη συνολικής απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών, από την οποία αργά ή γρήγορα θα αποσυρθεί τώρα η Ρωσία, γιατί είχαν απαγορευτεί πυρηνικές δοκιμές, όπως ξέρετε, είχαμε δεκαετίες ολόκληρες που δεν είχαν γίνει. Τώρα έχει κάθε λόγο, αν δεχτεί επίθεση, να προβεί σε πυρηνική δοκιμή. Είναι αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν rattling the nuclear saber, δηλαδή κλαγκές του πυρηνικού ξύφους, για να κάνουν αυτούς τους λεονταρισμούς πριν χρησιμοποιήσουν το πυρηνικό όπλο. Κατά συνέπεια, η τελευταία συνθήκη, η οποία είχε ηρεμήσει τον πλανήτη, σιγά-σιγά υποσκάπτεται, η Ρωσία ενδεχομένως να αποσυρθεί, και άρα είμαι πολύ απεσιόδοξος με το πυρηνικό παραπέτασμα που υψώνεται στη θέση που παλιά που υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θα μιλούμε πολύ συχνά για όπλα μαζικής καταστροφής από εδώ και πέρα. Δυστυχώς, ευτυχώς, ο ελληνικός στρατός έχει εκπαίδευση σε αυτό το αντικείμενο. Οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πλέον επιστήμονες υψηλού επίπεδου. Έχουμε τους μηχανισμούς, αλλά βέβαια χρειάζεται και στην Ελλάδα να αναπτύξουμε τα δικά μας εργαστήρια ελέγχου όπλων και ασφαλείας. Είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός Los Alamos, ενός εθνικού εργαστηρίου αμυντικών όπλων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και ελπίζω κάποτε να γίνει αυτό, για να είμαστε, όπως λέω συχνά, να έχουμε σεβασμό των φίλων και τον φόβο των εχθρών. Αυτά τα όπλα όμως μαζικής καταστροφής δεν πατάς ένα κουμπί και φεύγουν. Θέλω να πω, εσείς θα μας εξηγήσετε φυσικά, είναι απόφαση πολλών. Δεν λέει ο πρόεδρος να εκτοξεύσουμε ένα πύραυλο με πυρηνικά και πατάει εκείνο το κουμπί. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η διαδικασία? Είναι πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει. Και αν μπορεί να μπλοκαριστεί, δηλαδή να πει ο πρόεδρος ναι να πατήσουμε και να βγει ένας στρατηγός και να πει
Τελικά όχι, δεν θα το πατήσω το κουμπί. Δεν θα προχωρήσουμε σε πυρηνική επίθεση. Είναι η φιλοσοφία της πυρηνικής βαλίτσας που ακούμε συχνά και η έκφραση πατάω το κουμπί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί ο πρόεδρος Πούτιν ούτε ο πρόεδρος Μπάιντεν να πατήσουν ένα κουμπί και να φύγει ένας πυρηνικός πύραυλος, να σηκωθούν ένα βράδυ δηλαδή, να είναι μεθυσμένοι ή να μην είναι καλά και να πατήσουν ένα κουμπί. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Περνάει από υψηλά ιστάμενους στρατηγούς, γίνεται έλεγχος, επιστρέφει. Στη συνέχεια η διαταγή ελέγχεται αν είναι ορθή με την έννοια ότι το άτομο, ο πρόεδρος που την έδωσε είναι στα καλά του, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Εμπλέκονται διάφοροι μηχανισμοί ασφαλείας, ακόμη και στο τέλος η εκτόξευση από τους δύο στρατιώτες, αν θέλετε, που θα το εκτοξεύσουν, γίνεται με την φιλοσοφία two man rule. Δύο πρέπει να ξεκλειδώσουν μαζί τον πυρηνικό πύραυλο ώστε να σιγουρευτούν ότι ακόμη και στο τελευταίο στάδιο δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Υπάρχουν φοβεροί μηχανισμοί οι οποίοι σκοπό έχουν να σταματήσουν ένα λάθος και όχι, δεν είναι πατώ ένα κουμπί και έχω μια βαλίτσα. Έχει μια ολόκληρη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής μερικές φορές ελέγχοντας και μια ολόκληρη επιτροπή. Η οποία δεν άρα μπλοκάρεται. Μπλοκάρεται. Ναι, δεν ελέγχει. Δηλαδή, δεν μπορεί ελέγχει να μπλοκάρουν τον Πούτιν στο να κάνει χρήση. Είναι αλήθεια. Μπορεί να μπλοκαριστεί. Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για αυτά. Δεν ελέγχεται η στρατηγική κίνηση, ελέγχεται η λογική της πράξης και ότι το άτομο το οποίο κάνει αυτή την κίνηση είναι στα καλά του, να το πω έτσι απλά. Ναι, και σας ρωτάω, λέει ο Πούτιν τελικά, ναι πάμε, μπορούν να τον μπλοκάρουν οι στρατηγοί. Ναι, είναι το ίδιο πρωτόκολλο στη Ρωσία, το ίδιο πρωτόκολλο έχουν οι Αμερικανοί. Περίπου είναι αυτό διαφορετικά στο παρελθόν. Στο παρελθόν, ξέρετε. Ακούστε, έχουμε διάφορους μηχανισμούς πυρηνικής επίθεσης. Ένας μηχανισμός πυρηνικής επίθεσης είναι η βαλιστική πύραυλη, ο άλλος είναι τα υποβρύχια και ο άλλος είναι τα αεροσκάφη. Το τι θα χρησιμοποιήσει στην πρώτη του κίνηση ο πρόεδρος της Αμερικής της Ρωσίας θα καθορίσει το αν η κίνηση αυτή είναι αντιστρεπτή ή όχι. Για παράδειγμα, αυτό που έκανε πρόσφατα ο πρόεδρος Πούτιν με το να θέσει το πυρηνικό προστάσιο σε ύψιστη ετοιμότητα, σκοπό είχε να ενεργοποιήσει τα πυρηνικά βομβαρδιστικά, που είναι τα ευέλικτα και εύκολα. Τα πυρηνικά βομβαρδιστικά σηκώνονται για να κάνουν πυρηνικό βομβαρδισμό και επιστρέφουν. Ο βαλιστικός πυράβλος δεν το κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν μικρότεροι μηχανισμοί ασφαλείας για ένα πυρηνικό αεροσκάφος, το οποίο μετά από αρκετά λεπτά μπορεί, αν υπάρχει λάθος, να επιστρέψει. Ενώ ο πυράβλος, άμα φύγει, έφυγε. Ακριβώς, ακόμη και το βλήμα ενός πυροβόλου όπλου. Σαφές. Δηλαδή, καθορίζουμε τη δράση ενός όπλου, το αν είναι fire and forget, αν φύγει, έφυγε, ή αν μπορούμε να το ανακαλέσουμε. Και τα πυρηνικά βομβαρδιστικά ευτυχώς ανακαλούνται. Άρα λοιπόν, αν ξεκινήσει κάτι, το είδαμε πρόσφατα, έχουμε τα πυρηνικά βομβαρδιστικά των Αμερικανών που είναι τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, ήρθαν από την πυρηνική βάση Minot της Βόρεια Ντακότα. Έχω μελετήσει αυτά τα όπλα στην Αμερική, εγώ σε αποστολή του Υπουργείου Άμυνας ως εκπαιδευτική άδεια. Και σας λέω ότι έχουν έρθει 4 πυρηνικά βομβαρδιστικά Nuclear Fortresses και βρίσκονται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν έδωσε την εντολή ο πρόεδρος Πούτιν να ανέβει το επίπεδο ετοιμότητας. Παίζουν με τα πυρηνικά βομβαρδιστικά, διότι είναι ανακλείσιμα. You can abort the mission. Μπορεί να σταματήσει την αποστολή και να επιστρέψει. Μετά, αλλά δεν παίζουμε με τους βαλιστικούς πυράβλους. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δόκτωρα Θεόδωρο Λόλιο για τις διαφωτιστικές σου απαντήσεις. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Μαζάνη που ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.